Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σήμερα θέλω να μιλήσω για τη δημιουργία καναλιού στο YouTube. Δεν θα σας πω πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, θα σας πω πρακτικές λεπτομέρειες. Ξέρω ότι πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί επαγγελματίες, πάρα πολλοί ιδιώτες θέλουν να ανοίξουν κανάλι και διστάζουν πάρα πολύ λόγω της έκθεσης. Θα σας δώσω λοιπόν μερικά tips για να ξεπεράσετε το φόβο της έκθεσης. Γιατί το YouTube είναι τόσο χρήσιμο, είναι το καλύτερο εργαλείο για να διαφημίσετε την εργασία σας. Τι σημαίνει όμως, με πάρα πολλά άτομα και συμβουλευόμενούς μου που σκέφτονται να προβάλλουν τη δουλειά τους μέσω διαδικτύου, το YouTube όμως τους προκαλεί φόβο. Γιατί σε βλέπει πάρα πολλοί κόσμος σε βάθος χρόνου. Μία κοπέλα κάποια στιγμή μου είχε πει: Ξέρεις, φοβάμαι πάρα πολύ τα αρνητικά σχόλια. Φοβάμαι πάρα πολύ την έκθεση. Φοβάμαι μη γελιοποιηθώ. Φοβάμαι ότι θα φαίνομαι φοβισμένη. Θα φοβάμαι εκείνο, φοβάμαι το άλλο. Εγώ θα σας πρότεινα λοιπόν, αν είστε επαγγελματίας ή αν θέλετε πλέον να ξεκινήσετε να κάνετε ένα κανάλι στο YouTube για την πλάκα σας και θέλετε να βγάλετε κάποια χρήματα από αυτό, να ξέρετε ότι τα χρήματα που παίρνουμε από το YouTube είναι απειροελάχιστα. Χρειάζεται να έχεις πάρα πολλά views για να μπορείς να ζήσεις από το YouTube και μόνο. Αν ένας άνθρωπος θέλει να βγάλει χρήματα από το YouTube, είναι καλά να κάνει αγγλόφωνα βίντεο. Και χρειάζεται κάτι να το κατέχεις πάρα πολύ καλά. Όταν θέλεις δηλαδή να κάνεις σάτιρα, πρέπει να είσαι πολύ καλός σε αυτό. Η μετριότητα πλέον χάνεται μέσα στο YouTube, γιατί πλέον είμαστε πάρα πολλοί. Ακόμα και στην Ελλάδα αυξάνονται οι άνθρωποι που φτιάχνουν κανάλια. Αλλά αν θέλεις να προβάλλεις αυτό που είσαι, αυτό που κάνεις, αυτό που γνωρίζεις, χρειάζεται να το κάνεις πολύ καλά. Και θα σου πρότεινα μη φοβάσαι την απειρία σου. Όλοι ήμασταν άπειροι όταν ξεκινήσαμε. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα καν να κάνω επεξεργασία βίντεο. Απλά ξεκινούσα, μιλούσα. Δεν είχα καλό φωτισμό, δεν ήξερα τι φωτισμό πρέπει να πάρω, δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν softboxes, δεν ήξερα τίποτα. Σιγά τα έμαθα. Και τότε, εκείνη την εποχή, θυμάμαι πριν 5 χρόνια, δεν υπήρχαν καν κανάλια στα ελληνικά τα οποία σου δείχνανε τι πρέπει να κάνεις βήμα-βήμα. Επίσης, η Google, η οποία έχει αγοράσει το YouTube πριν κάποια χρόνια, είναι ένας λαβύρινθος. Αν μπεις στις σελίδες του YouTube οι οποίες συνδέονται με την Google, πραγματικά χάνεσαι. Χάνεις πάρα πολλές ώρες από τη ζωή σου. Σήμερα πλέον υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια. Υπάρχουν λίγα στην Ελλάδα και αρκετά στο εξωτερικό αγγλόφωνα, τα οποία σου εξηγούν βήμα προς βήμα πώς να ανοίξεις ένα κανάλι και τι να προσέξεις. Δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνεις μόνος σου, αυτό που έκανα εγώ τότε. Το YouTube σου προσφέρει δωρεάν διαφήμιση για την επιχείρησή σου, δωρεάν προβολή για αυτά που γνωρίζεις, για τις γνώσεις σου. Εκμεταλλεύσου το. Εγώ προσωπικά έχω βρει επαγγελματίες μέσα από το YouTube, τους οποίους δεν θα τους γνώριζα ποτέ, γιατί μπορεί να είναι στην Αθήνα, μπορεί να είναι σε άλλη πόλη, αν δεν πρόβαλαν τον εαυτό τους μέσα από το YouTube. Οπότε λοιπόν το YouTube σου προσφέρει τη δυνατότητα να προβάλλεις τον εαυτό σου και την ιδιότητά σου και να σε γνωρίσει πολλοί κόσμος και να έρθεις και σε επαφή με ωραίο κόσμο και να γνωρίσεις και ωραίο κόσμο. Πίστεψε με, εγώ έχω γνωρίσει πολύ ωραίο κόσμο μέσα από το YouTube που δεν θα τους γνώριζα ποτέ αν δεν υπήρχε αυτή η πλατφόρμα. Οπότε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα έχει ανοίξει τεράστιους ορίζοντες προς τα έξω. Πλέον έρχεσαι σε επαφή με όλους και όλα. Τώρα, αυτό που φοβούνται οι περισσότεροι, την αρνητική κριτική. Πιστέψε με, φίλοι μου, οι άνθρωποι που κριτικάρουν εσένα, κριτικάρουν τους πάντες. Δεν θέλω δηλαδή να σκέφτεστε ότι «Αχ, Παναγία μου, θα βγω στο YouTube, θα με δουν οι γνωστοί, θα με δουν οι γείτονες και θα με κρίνουν». Γιατί να σε κρίνουν αν προβάλλεις το προϊόν σου, την επιχείρησή σου ή αν μεταφέρεις γνώσεις στον κόσμο. Αντιθέτως, εγώ προσωπικά εισέπραξα πάρα πολύ όμορφα σχόλια από συγγενείς, από φίλους, από γνωστούς που σιγά σιγά ανακάλυψαν ξαφνικά ότι η Μίνα που γνώριζαν έχει ένα κανάλι. Πολύ συχνά έχω λάβει συγχαρητήρια. Και γιατί να μην λάβεις κι εσύ? Αν δηλαδή αυτό που προβάλλεις είναι κάτι σοβαρό, είναι κάτι ψαγμένο, είναι μελετημένο, δεν μπορεί να αποτύχεις. Τώρα, μη σε τρομάζει το θέμα του φωτισμού, το θέμα της επεξεργασίας. Αυτά θα τα μάθεις σιγά σιγά. Θα σου πρότεινα λοιπόν, το πρώτο βήμα που είναι να κάνεις, είναι να πάρεις μια κάμερα. Κοίταξε να είναι μια καλή καμερούλα. Θα βρεις πάρα πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο για τις καλές κάμερες. Να μην είναι μια κάμερα πάρα πολύ φτηνή, ούτε και υπερβολικά ακριβή. Να έχει καλή ευκρίνεια. Το δεύτερο, softboxes. Καλό φωτισμό. Και ένα απλό πρόγραμμα επεξεργασίας. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό, πίστεψέ με. Μπορεί να είναι απλό πρόγραμμα επεξεργασίας που θα σε βοηθήσει να κόβεις τα κομμάτια όπου μπουρδοκλώνεις τη γλώσσα σου, όπου δεν μπορείς να μιλήσεις, όπου μπερδεύεις τα λόγια σου. Αυτό συμβαίνει σε όλους μας, πιστέψτε με. Όπου λες κάτι που προφανώς να κουράζει ή να είναι περιττό ή να φλιαρείς, όλα αυτά τα κόβεις.
Μπορείς να μάθεις σε κάποια βίντεο του εξωτερικού πώς να φτιάχνεις ένα intro, αν θέλεις να έχεις intro, πώς να φτιάχνεις ένα outro, αν θέλεις να έχεις outro, στο τέλος δηλαδή, και πώς να επεξεργάζεσαι όμορφες εικόνες και να τις ενσωματώνεις μέσα στο βίντεο σου, αν θέλεις. Όλα αυτά όμως δεν χρειάζεται να γίνουν αν θες απλά να κάνεις ένα απλό βίντεο. Το σημαντικό είναι να κόβεις κομμάτια που προφανώς να είναι κουραστικά για τον θεατή. Επίσης, πρόσεχε πάρα πολύ καλά, μην μιμήσεις άλλα κανάλια. Είναι λίγο επικίνδυνο να βλέπεις ελληνικό YouTube με ανθρώπους που έχουν το ίδιο αντικείμενο. Πρόσεχε, βλέποντας ελληνικό YouTube, μην γίνεις μιμητικός. Δηλαδή, μείνε στη δικιά σου έμπνευση. Μην μιμήσεις πράγματα ή μην απαλαμβάνεις πράγματα που έχουν πει άλλοι. Πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Γιατί ο κόσμος βλέπει τα πάντα πλέον και είναι υποψιασμένος. Και αν καταλάβει ότι μιμήσεις κάποιον, δεν θα σε πάρει σε σοβαρά και δεν θα σε προτιμήσει. Οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν κάτι πρωτότυπο. Και το πρωτότυπο πάντα ελκύει. Τραβάει θεατές. Επίσης, να ξέρεις ότι θα έχεις ένα συγκεκριμένο target group. Δεν θα σε βλέπει όλη η Ελλάδα. Θα σε βλέπουν άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι και θέλουν να ψαχτούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Χρειάζεται επίσης να έχεις υπομονή. Υπομονή σημαίνει ότι στην αρχή θα έχεις σχεδόν ελάχιστους συνδρομητές. Θα χαρείς όταν θα αποκτήσεις τους πρώτους 50, μετά τους πρώτους 100, wow, έχω 100 συνδρομητές, και σιγά σιγά θα αυξηθούν. Μη σε τρομάζει που υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί στο YouTube. Ο κόσμος πάντα διψάει για κάτι καινούριο. Είναι ένας καινούριος κόσμος, σου ανοίγουν τεράστιοι ορίζοντες. Και πίστεψέ με, κάποια στιγμή αυτό θα εξελιχθεί και θα μεγαλώσει και θα μεγαλώσει. Θα σου πω τώρα τι να μην κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω. Ποτέ των ποτών δεν προβάλλεις την προσωπική σου ζωή. Ποτέ. Ειδικά, τονίζω, αν είσαι επαγγελματίας. Είναι διαφορετικά αν είσαι νεαρό παιδί και είσαι YouTuber και βρίσκεσαι με παρέες και με άλλους YouTuber και δείχνεις και τον σύντροφό σου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί. Όταν όμως είσαι επαγγελματίας και προβάλλεις το προϊόν σου ή τις υπηρεσίες σου, θα σου πρότεινα, κατά τη δικιά μου άποψη, να μην προβάλλεις ποτέ την προσωπική σου ζωή. Δεν αφορά κανέναν. Γιατί μετά αρχίζεις και γίνεσαι λίγο μαϊντανός, ο κόσμος θα ασχολείται περισσότερο με την προσωπική σου ζωή παρά με αυτά που λες. Μην τα μπερδεύεις λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα. Μείνε σταθερός στο όραμά σου. Και ανέβαζε κάθε εβδομάδα ένα βίντεο τουλάχιστον. Κάθε εβδομάδα. Αν έχεις χρόνο, είσαι π.χ. άνεργος και έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, ανέβασε 2-3 βίντεο. Πίστεψέ με, ο κόσμος θα σε ευχαριστήσει γι' αυτό. Ο κόσμος θέλει να βλέπει ανανέωση στο κανάλι σου. Να ξέρεις όμως ότι αν θες να κάνεις ένα καλό βίντεο την εβδομάδα, τουλάχιστον μία ολόκληρη μέρα θα είναι αφιερωμένη σε αυτό. Εγώ προσωπικά θυσιάζω μία ολόκληρη μέρα από τον ελεύθερο μου χρόνο όταν βάζω ένα βίντεο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το βίντεο για να επεξεργαστεί σωστά θέλει πάρα πολλές ώρες. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζει ότι τα 10 λεπτά που βλέπει ήταν ίσως μία ώρα ή μισή ώρα δουλειά. Δεν είναι. Είναι πάρα πολλές ώρες επεξεργασίας. Κάποιος που ασχολείται με βίντεο και επεξεργασία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι λέω. Οι άλλοι δεν μπορούν να φανταστούν πόσες ώρες σε παίρνει για να φτιάξεις ένα βίντεο. Επίσης, ένας λόγος για να σου φύγει αυτός ο φόβος είναι ότι σήμερα πλέον πάρα πολλοί άνθρωποι προβάλλονται. Παλιότερα, πριν το ίντερνετ, προβάλλονταν μόνο ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα, παρουσιαστές, μόνο οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Σήμερα πλέον προβάλλονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή κάτι παράξενο, δεν είναι κάτι φοβερό. Μην το φοβάσαι. Αλλά ακόμα και αν φοβάσαι, κάντο ρε αδερφέ. Γιατί χρειάζεται το φόβο σου να αντιμετωπίσεις κάποια στιγμή. Και αντιμετώπισε τον εκ του ασφαλούς. Κάνε μικρά βίντεο. Κάνε 2-3 λεπτά βίντεο. Δώσε μια πληροφορία και μετά κάνε ένα καινούργιο βιντεάκι. Και κάνε πάρα πολύ εξάσκηση μπροστά στην κάμερα. Εγώ τον πρώτο καιρό πρέπει να σας ομολογήσω ότι όταν κοιτούσα στην κάμερα φοβόμουν αυτό το μάτι που με κοιτούσε. Είχα ένα είδος καμεροφοβίας. Τώρα δεν έχω καθόλου. Χρειάζεται να εξασκηθείς τόσο πολύ που κάποια στιγμή ο νου σου θα έχει συνηθίσει αυτή την κατάσταση και θα μιλάς με άνεση, θα μιλάς χωρίς να κομπιάζεις και θα το απολαμβάνεις κιόλας. Και κάποια στιγμή θα περιμένεις την ημέρα που θα κάνεις το καινούριο σου βίντεο, γιατί θα έχεις πολύ έμπνευση. Επίσης, τις νέες σου ιδέες να τις καταγράφεις. Πολύ σημαντικό. Μία ιδέα σου έρχεται σε τελείως ανύποπτη στιγμή, την ώρα που είσαι σε λεωφορείο, λίγο πριν κοιμηθείς. Σε μένα τότε έρχονται. Εκεί που μου θέλουν να με πιάσει ο ύπνος, μου έρχονται ιδέες. Οπότε τι κάνω? Χάνω λίγα λεπτά ύπνο, ανάβω πάλι το φως και αρχίζω και γράφω. Όποτε σου έρχεται μια ιδέα, να έχεις πάντα ένα μπλοκάκι μαζί σου, κατέγραψέ την, γιατί θα σου φύγει μετά. Το μυαλό δεν μπορεί να τα συγκρατήσει όλα. Και είναι κρίμα να σου φεύγουν ιδέες που έρχονται μέσα από έμπνευση. Η έμπνευση είναι κάτι απλά που σου δίνεται. Και μην αφήσεις να πάει χαμένο. Είναι κρίμα, γιατί
Η έμπνευση είναι πάντα κάτι μοναδικό, δεν είναι μιμητική. Αν θέλετε περισσότερη βοήθεια σχετικά με το YouTube, μπορείτε να γράψετε στο email που αναγράφετε κάτω από το βίντεο και να κάνουμε μερικές συνεδρίες μαζί και να σας δώσω μερικά tips για να δείτε τι χρειάζεται να προσέξετε όταν αρχίσετε και ασχολείστε με αυτή την υπέροχη πλατφόρμα που λέγεται YouTube και σας δίνει μια τεράστια ελευθερία έκφρασης. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με ένα φίλο σας ή με μια φίλη σας. Μπορεί να χρειαστεί ακριβώς αυτές τις πληροφορίες για να πάρει το θάρρος να υπερβεί το φόβο της, τον φόβο του και να μπει στον κόσμο του YouTube όπως όλοι μας που έχουμε ξεκινήσει με αυτό και έχουμε κερδίσει από όλο αυτό. Και έχουμε γνωριστεί και μεταξύ μας και έχουμε προβάλει τη δουλειά μας. Αν θέλετε να σας έρχονται κάθε εβδομάδα ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, κάντε subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο του καναλιού μας. Σας χαιρετώ λοιπόν, να έχετε μια πανέμορφη μέρα, ένα πανέμορφο βραδάκι και θα ξαναλέμε στο επόμενό μας βίντεο και θέμα. Φιλάκια πολλά!